Από το 2010 και μετά έχουν γίνει αρκετές ανοησίες στα προγράμματα της Ελλάδας που είχαν πραγματικές κοινωνικές και βαθύτατες κοινωνικές επιπτώσεις. Είχαν ως συνέπεια τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, μια πρωτοφανή για χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης ανθρωπιστική κρίση. Είχαν ως αποτέλεσμα την εκτείναξη της ανεργίας από το 7 περίπου της 100 πριν την κρίση του 26%. Είχαν ως συνέπεια την απώλεια του 1/4 του εθνικού μας πλούτου και την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Να σας θυμίσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ήταν μόλις το 2013 όταν το Δούνου του, διαχειρός του ίδιου του διευθυντή του ερευνητικού του τμήματος, κυρίου Μπλανσάρ, ομολόγησε με τον πιο επίσημο τρόπο μία από αυτές τις ανοησίες. Στην έκθεση του τότε εξηγούσε ότι ο πολλαπλασιαστής που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποίησε για να προβλέψει την ύφεση που θα προκαλούσαν τα μέτρα του μνημονίου ήταν λάθος. Και ήταν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που κάθε πρόβλεψη που έκανε το Δούνου του για την ελληνική οικονομία υποτιμούσε συστηματικά την ηφεσιακή δυναμική της λιτότητας που υποχρέωνε να εφαρμόσουμε. Συγκεκριμένα το Ταμείο είχε τότε υπολογίσει την ύφεση για το 2010 στο μείον 4%, ενώ αυτή τελικά άγγιξε το μείον 5%. Το 2011 είχε πάλι προβλέψει ύφεση μείον 2,6%, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ύφεση της τάξης του 7,1%. Και τα λάθη βεβαίως και οι ανοησίες συνεχίστηκαν και για τα επόμενα χρόνια. Κάθε πρόβλεψη σχεδόν του Ταμείου αποδείχτηκε πλήρως εκτός πραγματικότητας. Για το 2012 υπολόγιζε ανάπτυξη 1,1% και για το 2013 ανάπτυξη 2,1%. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε όλοι και τα γνωρίζουν ακόμα περισσότερο οι Έλληνες πολίτες που τα βίωσαν με τον πιο επώδυνο τρόπο. Το 2012 δεν είχαμε ανάπτυξη, είχαμε ύφεση 6,1, το 2013 ύφεση 3,3%. Ήταν τότε που η Γενική Διευθύντρια απολογήθηκε δημόσια για την έλλειψη τεχνοκρατικής επάρκειας του Ταμείου. Φαντάζομαι βέβαια ότι από τότε το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε καθώς αποκτήθηκε επαρκής εμπειρία, μόνο που αυτή η εμπειρία αποκτήθηκε στο καστρίδι το κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει πάντως, όλα αυτά τα θυμίζω όχι γιατί θέλω να αθώσω και τους υπόλοιπους θεσμούς, όσο και τις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Μπορεί το Ταμείο να πρότεινε, αλλά όλοι τότε συμφωνούσαν. Και μάλιστα οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφωνούσαν χωρίς αντιρρήσεις. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να σπέβδει κανείς να υποτιμά, ούτε βεβαίως και μπορεί να λησμονεί συγκεκριμένα περιστατικά και δεδομένα. Θέλω όμως σήμερα με τη βεβαιότητα ότι πια αυτές οι ανοησίες θα τύχουν ευρύτερης απομόνωσης και παρόμοια λάθη δεν θα επαναληφθούν και ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά εντός των επόμενων ημερών,